Είμαι έτοιμη για την πασαρέλα, έχω λίγο άγχος, αλλά κορίτσια, ελπίζω να σας απογειώσω. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, Βαγγέλης Χαρισόπουλος, σας υποδέχεται στην πτήση 039 από Αθήνα για Μπουντάμπι. Βρισκόμαστε σε ύψος 13.000 ποδών. Και τι ποδών, θα τα πείτε σε λίγο. Καλή επιτυχία, Ισαβέλα! Τζόναθαν, άσε την ύφη και πάρε την καλεσμένη. Α, ξέχασε, Νίκος τέλειωσε εδώ. Άμα σε δει ο Σουηδός, θα πάθει το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Εντάξει, υπέρλαμπρη. Ισαβέλα μου, φανταστικό το μαλλί. Μπράβο σου που το κατάφερες. Υπέροχο το μακιγιάζ. Τώρα, όσον αφορά τα σκουλαρίκια μου, πολύ ωραίο μέγεθος, αλλά δεν μ' αρέσει ο σαλίγκαρος. Το φόρεμα είναι εκλεπτισμένο. Σου πάει υπέροχα το χρώμα, το μοτίβο και η λάμψη. Ό,τι πρέπει για ένα βραδινό γάμο στο Μονακό. Ωραίο το μήκος, ωραίο το κορίτσι. Το πέδιλο, παρόλο που δεν είναι αγαπημένη μου απόχρωση, γιατί κυτρινίζει πολύ στο πόδι, δεν φαίνεται. Το τσαντάκι δεν είναι αγαπημένη μου επιλογή, όμως όντως πηγαίνει με τα υπόλοιπα. Γενικά μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Μπράβο σου. Στέλιο, μην την αφήσεις ούτε λεπτό από κοντά σου. Είναι ύπουλη αυτή η μονεγάσκη. Για πες τώρα, Ισαβέλα, ήταν ωραία εμπειρία? Στην πασαρέλα ένιωσα εντάξει. Εντάξει. Τα κορίτσια με ενθάρρυναν, ήταν όλες χαμογελαστές και μου έδωσαν πολύ δύναμη για να περπατήσω την πασαρέλα για πρώτη φορά. Και οπότε μου άρεσε. Μου άρεσε στην πασαρέλα, Ισαβέλα. Στην αρχή είχε λίγο άγχος, αλλά μετά από τις πολλές βόλτες πάνω κάτω, νομίζω ήταν άνετη. Και τώρα πάμε να δούμε τι πλήρωσε για το σύνολό της η Ισαβέλα. Για το φόρεμα έδωσε 185 ευρώ, για τα πέδιλα 90, το κλατς κόστησε 62 ευρώ και τα σκουλαρίκια 10. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 347 ευρώ και της έμειναν μόλις 3.